με την ελπίδα ότι θα έχουν ένα καλύτερο και υγιές μέλλον, υποβλήθηκα σε μια πρωτοφανή για τα κυπριακά ιατρικά δεδομένα εγχείρηση σμίκρυνσης στομάχου. Δύο υπέρβαρα άτομα από την Πάφο. Τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις διενήργησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ.Δ. Ιωάννης Μελισσάς, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο ειδικά για αυτό το σκοπό, αφιλοκερδός. Μελλοντικός στόχος, όπως τόνισε ο καθηγητής Μελισσάς, είναι όπως πραγματοποιούνται τέτοιες εγχειρήσεις και από Κύπριους γιατρούς. Μιλάμε για υπερβολικές μορφές παϊσαργίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Γύρω στο 5 με 10% του πληθυσμού στα προηγμένα μέρη είναι άρρωστοι που είναι υπερβολικά παχύσαρκοι και υποψήφιοι για εγχείρηση. Στην Κύπρο, δηλαδή, θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι γύρω στις 3 με 5.000 άτομα. Οι δύο ασθενείς από την Πάφο, 25 ετών, η οποία ζυγίζει 250 κιλά, και ο 53 ετών, ο οποίος ζυγίζει 150 κιλά, δήλωσαν μετά την εγχείρηση ικανοποίηση και ευχαριστίες προς τους θεράποντες ιατρούς. Έκοψαν όμως τους δύο σπονούς, αλλά ελπίζω να πάμε καλά. Ναι, και ευχαριστώ για τους γιατρούς που ήταν δικά μας, τον κύριο Κωνσταντίνη, τον κύριο Χαραπή, για τους δύο γιατρούς που ήταν απόξω. Όπως τόνισε και ο Δόκτωρ Μελισσάς, η μετεχειρητική κατάσταση των δύο ασθενών εξελίσσεται ομαλά. Ήδη αρκετά υπέρβαρα άτομα, όπως δήλωσε ο προϊστάμενος του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου Πάφου, Δόκτωρ Φυλακτής Κωνσταντινίδης, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποβληθούν σε τέτοιου είδους επέμβαση.